οι άνθρωποι. Ας πούμε, όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, υπήρχαν μέσα στις μασονικές στοές της Γαλλίας ένα σωρό πατριώτες Γάλλοι. Πραγματικά πίστευαν αυτά τα λεγόμενα ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης. Τι έγινε όμως, επειδή δεν εξυπηρετούσαν τα σχέδια του σιωνισμού, οι Ιλουμινάτοι της Γαλλίας έσφαζαν τους αδελφούς μασόνους που ήταν μόνο πατριώτες μασόνοι Γάλλοι και δεν ήταν Ιλουμινάτοι και πρόθυμοι να υπηρετήσουν το σιωνιστικό σχέδιο. Από ένα σημείο και έπειτα, δηλαδή μέσα στη Γαλλική Επανάσταση, έγινε εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα σε μασονικές στοές πατριωτών Γάλλων και σατανιστών Γάλλων. Και αυτός ήταν ο λόγος βέβαια που εκτελέστηκε και ο Ρομπεσπιέρος, που σε μια στιγμή από αρχηγός της Επανάστασης ξαφνικά κηρύχτηκε εχθρός του λαού και της Επανάστασης. Γιατί συνειδητοποίησε ποιοι κρύβονται από πίσω από τη Γαλλική Επανάσταση και άρχιζε να μιλάει. Από τη στιγμή που άρχιζε να μιλάει και να καταλαβαίνει, ας πούμε, και να λέει ότι εδώ για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού πηγαίνουμε, του κόψαν το κεφάλι. Το έδωσαν εντολή, τα κεντρικά της Γερμανίας, δηλαδή τα γραφεία, και τον εκτέλεσαν. Αλλά άρχιζε να αλλάζει στρατόπεδο, άρχιζε να του χαλάει τα σχέδια. Και όποιο χαλάει τα σχέδια του σιωνισμού επί τόπου πρέπει να εκτελείται.